Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για την αχρήματη κοινωνία. Πώς δηλαδή προσπαθούν να κάνουν αυτοί την κάρτα και την εισαγωγή στην παγκοσμιοποίηση και το σφράγισμα του αντιχρίστου το οποίο έχουμε μέσα στην αποκάλυψη εμείς και γι' αυτό προσπαθούμε να μην περάσουν τα σχέδια τους. Θα μου πείτε κάποτε ας περάσουν στις επόμενες γενιές, τουλάχιστον στη δικά μας γενιά, δεν θέλουμε να περάσει η παγκοσμιοποίηση στη δικά μας γενιά, δεν θέλουμε. Υπάρχει ευαισθησία, δεν είμαστε εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα το επιτρέψουμε. Είμαστε Έλληνες πολίτες, έχουμε το δικαίωμα ηθικά και πνευματικά να αποτρέψουμε αυτό το σχέδιο των παγκοσμιοποιητών. Η κάρτα και η εισαγωγή στην παγκοσμιοποίηση. Όπως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια αρχίζουν οι συναλλαγές με τη μείωση των μετρητών χρημάτων. Και αυτό το γεγονός ανατρέπει συνήθειες και δεδομένα αρχαιότητας. Προ Χριστού δηλαδή υπήρχε το χρήμα, ο Κέσαρος θα το Κέσαρο στο Κέσαρι, δεν είπε ο Χριστός. Υπήρχε το νόμισμα του Κέσαρος και του το έδειξε, του λέει: Ποιο ανήκει αυτό, στον Κέσαρα του είπαν. Αφού το έχει το κεφάλι του Κέσαρα πάνω, ανήκει στον Κέσαρα. Ένα, δώσετε λοιπόν στον Κέσαρα αυτό που ανήκει στον Κέσαρα και στο Χριστό και στο Θεό, αυτό που ανήκει στο Θεό, του είπε ο Χριστός και του αποστόμωσε. Αυτή η αχρήματη οικονομία που άρχισε να επιβάλλεται με σειρά αποφάσεων, αποσκοπεί στην επιβολή ενός νέου μοντέλου οικονομικών συναλλαγών και επιφέρει βαρύτατες συνέπειες γιατί θίγει βασικά δικαιώματα των πολιτών και οδηγεί σε οικονομική υποδούλωση της κοινωνίας. Με τον όρο αχρήματη οικονομία εννοούμε τον όρο, αυτό τον όρο, την πλήρη αποκατάστασή τους από άειλα ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή αέρα κοπανιστό, μονάδες τα λέγαμε, όπως λέει, έχω στο κινητό τόσες μονάδες, τι θα πει τόσες μονάδες. Ό,τι λοιπόν υπάρχει στο κινητό από μονάδες, έτσι θα υπάρχει σε μια κάρτα μονάδες. Δεν θα υπάρχει αξία αντικειμενική έξω από αυτό. Θα υπάρχει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Κομψά το λένε για να μην μπουν το ηλεκτρονικό κενό. Το χρηματικό κενό δηλαδή. Το οποίο θα το χειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα, από την οποία θα ζητάμε εμείς καθημερινά να μας δίνει να φάμε, διότι εάν δεν φάμε θα πεθάνουμε από την πείνα. Το ψηφιακό πορτοφόλι θα ενσωματωθεί σε ένα ηλεκτρονικό μικροτσιπ, το οποίο θα επικρατήσει πάνω σε όλα τα άλλα μέσα και θα αντικαταστήσει το μικροτσιπ όλες τις οικονομικές συναλλαγές. Είναι ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και πηγαίνει προς αυτό το σκοπό. Προσέξτε το αυτό. Πηγαίνει σε αυτό το σκοπό. Γι' αυτό πρέπει να το σταματήσουμε τώρα, όπως έκανε και ο Κάμερον στην Αγγλία, σταμάτησε το ηλεκτρονικό φακέλωμα μέσω μιας κάρτας μοναδικής που θα έχει ένα νούμερο. Τα μέσα μπορεί να αλλάζουν αγαπητοί φίλοι, αλλά ο σκοπός τους δεν αλλάζει, είναι ορατός και προδιαγεγραμμένος και μόνο ένας ανόητος άνθρωπος θα μπορούσε να τον καταλάβει. Τι, ποιος είναι ο σκοπός τους? Ο σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν την αχρήματη κοινωνία, να μην έχεις λεφτά στην τσέπη σου. Και αυτή πατρονάρεται από το Δημό, από τη Μασονία, τις Λέσχες Μπίλντεροι και το Διεθνή Σιωνισμό. Αυτοί είναι οι κύριοι εμπνευστές και εκτελεστές του σχεδίου. Πρόκειται για μια παγκόσμια, πανίσχυρη πολιτική και θρησκευτική, διότι οι σιωνιστές και οι άλλοι είναι και θρησκευόμενοι, βλέπεις. Μπορεί να είναι του σατανά θρησκευόμενοι, αλλά είναι βαθιά θρησκευόμενοι του σατανά. Δεν είναι έτσι ελαφρά. Ξέρουν γιατί δημιουργούν αυτά τα πράγματα. Και θα φέρουν τον παγκόσμιο κυβερνήτη όταν θα έχει έρθει αυτό ακριβώς το σύστημα συναλλαγών. Δεν θα γίνει ορατή μέχρι τότε η παγκόσμια κυβέρνηση, γιατί θα υπάρχει η παγκόσμια διακυβέρνηση. Δηλαδή, οι παγκόσμιες κατά τόπου κυβερνήσεις που καθοδηγούνται από αυτούς τους παγκοσμιοποιητές. Έτσι, οι οποίοι τι κάνουν, παίρνουν αποφάσεις για οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λαό, κάνουν ό,τι θέλουν, πραξικοπήματα, χτυπάνε, όπως τη Σερβία τη χτυπήσανε, το Ιράν, το Αφγανιστάν κλπ. Και έρχονται μετά Οι ίδιοι έρχονται μετά να κλείσουν δήθεν τις πληγές που έχουν δημιουργήσει. Αυτές οι εκλεγμένες κυβερνήσεις, οι οποίες πατρονάρονται από αυτούς. Έρχονται σαν σωτήρες αυτοί, δηλαδή στη δεύτερη φάση, έρχονται σαν σωτήρες τι να κάνουν, να κλείσουν τις πληγές που ανοίξαν οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτοί επινοούν και υποκινούν τα δικτατορικά καθεστώτα και υποθάλπουν τη βία, τον φανατισμό και εξωθούν σε τεχνικές καταστάσεις ελέγχου. Χαρακτηριστικά, το Ιράκ, η Συρία, η Τινησία, το Αφγανιστάν, η Μέση Ανατολή, όλες
μια σειρά από αραβικές χώρες, τι άλλο είναι από αυτό. Και πιθανόν να έχουν και αυτοί τους Ισλαμιστές εκπαιδεύσει για να δημιουργούν την παγκόσμια κοινή γνώμη μέσω αυτών. Κάτι ανάλογο λοιπόν με την αχρήματη κοινωνία χρησιμοποιείται και στην πολιτική και στην οικονομία και στις συναλλαγές και δήθεν αυτά γίνονται για την πάταξη λέει της εγκληματικότητας, την οποία αυτοί όπου θέλουν την περιθάλπουν. Παρόλο που υπάρχει δυνατότητα κατά πολέμηση της φοροδιαφυγής με άλλο τρόπο, αυτοί λένε ότι μόνο με την αχρήματη κοινωνία προκαλείται. Αλλά όταν, όταν είσαι με ένα τσιπάκι μόνο στο χέρι ή στο μέτωπο, αυτοί κανονίζουν τα πάντα. Και το μέλλον και το παρελθόν και τα πάντα τα κανονίζουν αυτοί. Το παρελθόν όχι βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Να δούμε τώρα τι είπε ο Τίλε, ο Λούντβιχ Τίλε, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος Γερμανός τραπεζίτης, που λέει ότι τα μετρητά είναι και θα παραμείνουν στο μέγεθος πληρωμής που προτιμούν κάποιοι καταναλωτές. Εδώ άλλο μας λέει αυτό. Και κάθε άνθρωπος συνεχίζει το δικαίωμα να επιλέγει, λέει κάθε άνθρωπος, το εργαλείο που ανταποκρίνεται στις αλλαγές. Ποιο δημοκράτης αυτός. Και τι λέει, όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, λέει, και το αναφέρει και ο Τίλε, το 1861 το είπε ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, ο χριστιανός αυτός, μεγάλος συγγραφέας, παγκόσμιος, από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους συγγραφείς, το χρήμα είναι ελευθερία, κομμένη σε νομίσματα. Να λοιπόν ότι είναι ελευθερία να έχεις χρήμα στην τσέπη σου και όχι ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Είναι σκλαβιά αυτό. Το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει ότι θα είσαι στα χέρια αυτών και δεν θα έχεις στην τσέπη σου ούτε στο σπίτι σου τίποτα από αυτά τα οποία θα έχουν αξία. Δεν θα μπορείς να πουλήσεις σπίτι, δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις χρυσάφι ή ασήμι. Αυτά θα σταματήσουν να χρησιμοποιούνται διότι θα υπάρχει η αχρήματη κοινωνία. Και αν δεν έχεις την κάρτα, δεν μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις τίποτα. Και φτάνουμε σε αυτό που λέει η Αποκάλυψη, έτσι. Τι λέει λοιπόν ο Ντοστογεύσκη, ότι το χρήμα είναι ελευθερία κομμένη σε νομίσματα. Αυτό μην το ξεχνάτε. Αυτό πάνε να πάρουν. Την ελευθερία που είναι κομμένη σε νομίσματα. Για να τον κάνουν αχρήματη. Αλλά ο Θεός έπλασε στον κόσμο, το λέω εγώ τώρα, όχι ο Τίλε, κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο αγαθό που του έδωσε είναι η ελευθερία, το αγαθό της ελευθερίας στον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσει ο Σατανάς να μας το πάρει. Διότι μέσα από την οικονομία θα προσπαθήσει να σου πάρει και άλλα πράγματα. Θα σου πάρει την προσκύνηση. Σου λέει να προσκυνάς για να τρως. Και ό,τι πεις. Δεν σε προσκυνάω για να μην φάω. Μην φτάσουμε λοιπόν στο απροχώρητο. Η αναγκαστική επιβολή της αχρήματης κοινωνίας χρησιμοποιείται κατά κόρον ως επιχείρημα για την ασφάλεια των συναλλαγών και τον περιορισμό της εγκληματικότητας και την πάταξη φοροδιαφυγής. Εδώ στη Γερμανία τρεις hacker πήγανε στα μέσα ενημέρωσης και τους είπανε ποιον θέλετε να παραβιάσουμε, ποιο λογαριασμό τραπέζης. Του πήγαν το λογαριασμό τραπέζης, τον παραβίασαν οι ίδιοι, τον άνοιξαν και πήραν τα χρήματά του. Με νόμιμο τρόπο. Όπως κάνει ο ιδιοκτήτης. Άρα δεν υπάρχει και ασφάλεια εκεί. Είναι ψέματα αυτά που λένε. Και είναι φανερό ότι επιχειρείται η χρήση των μετρητών να γίνει ταυτόσιμη με τους φοροδιαφυγείς, αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Έχεις μετρητά, είσαι φοροφυγάς. Δεν έχεις μετρητά, δεν μπορείς να διαφύγεις, είσαι νόμιμος πολίτης. Τώρα μας εξαναγκάζουν να παίρνουμε κάρτες με το ζόρι. Να μην παίρνετε κάρτες, αγαπητοί φίλοι. Γιατί από τις κάρτες θα προχωρήσει ηλεκτρονική σκλαβιά. Να μην παίρνετε κάρτες, να αρνείστε και όσοι έχετε να πάρετε τις καταθέσεις. Δεν θα μας κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Αν ένα εκατομμύριο άνθρωποι δεν συμβιβαστούν με αυτό το σύστημα, δεν δουλεύει το σύστημα. Τι θα τους κάνει αυτό το ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Για τα σημερινά και δεδομένα της Ελλάδος μιλάω πάντα. Τέλος πάντων, το αυτεξίσιο του ανθρώπου είναι η ελεύθερη προαίρεσή του και οι επιλογές για τις πράξεις του. Εγώ θέλω να κινώ το χρήμα ή τις συναλλαγές μου με τον τρόπο που θέλω εγώ. Με τον τρόπο που θέλω εγώ. Δεν μπορεί κανένας να μου πει τον τρόπο των συναλλαγών με τους συνανθρώπους μου. Και όχι μηχανήματα. Πώς αν έχετε κανείς να πηγαίνει σε ένα μηχάνημα για συναλλαγές. Με έναν άνθρωπο θα συναλλαχτείς. Τον οποίο τον γνωρίζεις κιόλας. Θα γνωριστείτε και προσωπικά στην τράπεζα. Με τις πολλές φορές που θα πας εκεί θα τον γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο και θα σε εξυπηρετεί. Γιατί θέλουμε τις συναλλαγές μας μέσω μηχανημάτων. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να εκμυδενίσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, την ιδιοπροσωπία και να κάνουμε συστήματα με αριθμούς
και μηχανήματα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δεν εξουδετερώνεται και συντρίβεται το ανθρώπινο πρόσωπο μέσω αυτών των στοιχείων? Και θέλουν να συντρίψουν το ανθρώπινο πρόσωπο, να εξουδετερώσουν την αθάνατη ψυχή του ανθρώπου, να δημιουργήσουν μεταλλαγμένους ανθρώπους, απνευμάτιστους, χωρίς θέληση και ελπίδα, με μόνο σκοπό να έχουν οικονομικές μόνο απαιτήσεις και διατροφικές, τίποτε άλλο. Αλλά δεν το καταφέρουν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί μας θέλουν μονάδες παραγωγής σε ένα σύστημα παγκοσμίου ελέγχου για να μας οδηγήσουν στην αγέλη, στο μεγάλο παγκόσμιο μαντρί. Οι Βρετανοί πολίτες το 2010 είπαν: δεν θέλουμε να γίνουμε σφραγισμένα μοσχάρια στο στάβλο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας και ας το λέμε κι εμείς. Δεν θέλουμε να γίνουμε σφραγισμένα μοσχάρια στο στάβλο της παγκοσμιοποίησης. Το καταλαβαίνετε, κύριοι, εσείς που διακινείτε τα προγράμματα αυτά και οι πολιτικοί οι οποίοι δεν λέτε κουβέντα πάνω σε αυτά? Γιατί δεν μιλάτε για την, για την αχρήματη κοινωνία? Μας πάτε εσείς εκεί πέρα, να ξέρω δηλαδή, να ξέρουμε. Και ο Ρώσος Ντοστογεύσκης είχε γράψει προφητικά στον Ιεροεξεταστή, που έλεγε ο Ιεροεξεταστής, εκ μέρους του Σατανά μιλούσε δηλαδή, μην νομίζετε, και λέει θα τους κάνουμε να έρθουν να μας καταθέσουν την ελευθερία που τους έχει δώσει ο Θεός στα πόδια μας και να μας πει, και θα μας πούν, δώστε μας να φάμε και κάντε μας ό,τι θέλετε. Κάντε μας σκλάβους, αλλά χορτάστε μας. Εκεί θα καταντήσουμε. Εκεί θα καταντήσουμε. Δεν είναι μόνο λοιπόν το ζήτημα αυτό οικονομικό, ούτε τεχνικό ζήτημα, αλλά είναι οντολογικό και θεολογικό ζήτημα. Αφορά την υπόσταση του ανθρώπου και όπως είπαμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Κανείς να μην πάρει την κάρτα του πολίτη, κανείς. Θα είναι η αρχή του τέλους μια σκλαβιά η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ. Εμείς είχαμε πάντα ιδανικά ελευθερία ή θάνατος. Τώρα τι πάθαμε? Κοιμηθήκαμε, υπνοτιστήκαμε, δεν βλέπουμε που μας πάνε. Και ας αφήσουν οι μερικοί χριστιανοί που λένε το θέμα δεν είναι θεολογικό, δεν είναι χριστιανικό. Τι λέτε, αφορά το ανθρώπινο πρόσωπο και δεν είναι χριστιανικό, είναι χριστιανικό 100%. Κάνουμε ομολογία πίστεως. Ο Χριστός μας είπε να ομολογούμε την πίστη μας. Ποιος ομολογεί Χριστό σήμερα με αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν? Όλα τα κανάλια μιλάνε για οικονομικά. Ακούσατε πουθενά τη λέξη Χριστός? Όλα λοιπόν μας φροντίζουν, οδηγούν σταδιακά στο σφράγισμα. Η Αποκάλυψη μας λέει πως ο Αντίχριστος θα συρριχθεί σε μια διαμορφωμένη και πολύ νωρίτερα κατάσταση που θα έχουν εθιστεί οι άνθρωποι. Μας εθίζουν τώρα για να έρθει ο Αντίχριστος και να μας βρει σαν μοσχάρια μέσα στο μαντρί της παγκοσμιοποίησης. Μας έχουν δημιουργήσει την άνεση και το φόβο. Από τη μια μεριά την άνεση και από την άλλη το φόβο. Αυτά τα δύο συστατικά ελέγχου της ψυχολογίας των μαζών και του ανθρώπου τα εξασκούν στο έπακρο. Με τους δημοσιογράφους δημιουργούν το φόβο τα κανάλια. Και αυτοί για να βγάλουν το μεροκάματό τους τις λένε τις ειδήσεις πιο φοβιστικά. Πώς θα δημιουργήσει εντύπωση των άλλων? Πω, έρχεται η καταστροφή. Πω, αυτό. Πω, χαθήκαμε. Γιατί και αυτοί είναι υπάλληλοι του συστήματος. Και το σύστημα θέλει το φόβο από μία την άνεση, να την δώσουν την άνεση και μετά να την αφαιρέσουν, να μείνεις μετέωρος όπως κάναν στην Ελλάδα, που είχαμε κάποια άνεση και τώρα βλέπουμε τα πράγματα στιμώγνονται και μετράμε τις δεκάρες και τα πενταράκια και τα ευρώ ένα-ένα, έτσι, για να δούμε πόσο θα κάνει το τυρί, πόσο θα κάνει το αυτό και εκείνο το άλλο. Και στηριζόμαστε στη βιολογική μας ύπαρξη και όχι στην οντολογική μας ύπαρξη που μας θέλει ο Θεός να είμαστε όντα υπαρκτά, οντολογικά, με το κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αυτό θέλουν να μας πάρουν, να προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Προσέξτε το αυτό. Η σημερινή κρίση, με έμφωμα και τους πολιτικούς εδώ, είναι η καθολική απαξίωση των παραδόσεων των ελληνικών, μια μετάλλαξη και αποχριστιανοποίηση του κράτους και της κοινωνίας και η επιβολή της πολυπολιτισμικότητας. Θα γίνουμε σαν την Αμερική με το ζόρι. Εμείς δεν είμαστε ποτέ Αμερική, είμαστε αμυγής Ελλάδα, Ορθόδοξη Ελλάδα, 98% Ορθόδοξη. Τώρα μας θέλουν πολυπολιτισμικούς. Μας κάνανε ηλόφρονες, που έχουμε σαν στόχο μόνο την οικονομία.
Ξεχάσαμε την πίστη μας, την πατρίδα μας, τον Χριστό, τον Χριστιανισμό, τις εκκλησίες, τα δόγματα και δεν έχουμε και μετάνοια. Να πέσουμε στα γόνατα όλοι και να προσευχηθούμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην Παναγία Δέσποινα. Να μας βοηθήσει και θα μας βοηθήσει, αγαπητοί φίλοι. Θα μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, να πάμε στην κοπιαστική εργασία, στις αληθινές φιλίες, στην καθαρή ματιά, στα καθαρά μάτια, στη φιλία την πραγματική, έτσι, στο φιλότιμο το ελληνικό. Και να δείτε πώς θα καταπολεμηθούν και οι φοροδιαφυγές και δεν θα καθιερωθεί η αχρήματη κοινωνία, αλλά θα ζήσουμε ορθόδοξα και ελληνικά. Θέλουμε και εμείς την παγκοσμιοποίηση, αλλά με τον Χριστό. Εμείς θα παγκοσμιοποιήσουμε την ανθρωπότητα με τον Χριστό και αυτό θα γίνει. Έρχεται η εποχή που θα γίνει, αυτό θα το δείτε. Θα αλλάξουν τα πράγματα, άρδιν, εκεί που το περιμένει κανείς. Θα γίνουν πράγματα φοβερά και τρομερά. Όχι λοιπόν στις μεθόδους της νέας εποχής και της παγκοσμιοποίησης, όχι στους εκβιασμούς των διεθνών κερδοσκόπων και των κογλήφων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η Οικουμενική Ορθοδοξία και η πίστη μας, ο ελληνικός πολιτισμός, η πνευματική κληρονομία και η καταγωγή μας όχι μόνο θα ξεπεράσουν, αλλά ήδη ξεπερνούν την ανθρώπινη παγκόσμια διάνοια και είναι αυτό που διψάει κάθε λαός. Αυτό είναι η ορθόδοξη και πνευματική ζωή. Η πίστη στον Τριαδικό Θεό, που είναι η αλήθεια του κόσμου. Να κρατήσουμε λοιπόν ζωντανή την ελπίδα στις καρδιές μας. Και με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό, αδελφοί, να πούμε δεν θέλουμε ηλεκτρονικά φακελώματα, ηλεκτρονικές κάρτες και ηλεκτρονική σκλαβιά. Δεν σας επιτρέπουμε να μας μαντρώσετε μέσα σε ηλεκτρονικά μαντριά, σαν γελάδια σφραγισμένα. Δεν σας το επιτρέπουμε. Το επιτάσσει το ηθικό μας φιλότιμο και η καταγωγή μας η θεϊκή. Να μην χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας, αλλά να μείνουμε ενδραίοι σε αυτό που μας ένταξε ο Θεός, ελεύθερος και χριστιανός.